Βρισκόμαστε στην περιοχή της Μανθηρέας, εδώ είναι η παλιά Γαρουνέα. Εδώ πέρα ήταν το παλιό χωριό μας που είχαν σπίτια και μέναν οι προσπάπους μας. Εδώ πριν το 1992 με 1993 είχαμε χτυπήσει μια γεώτρηση με τη νομαρχία και το ΙΓΜΕ. Είχαμε βρει μια ικανοποιητική ποσότητα νερού, το οποίο το νερό αυτό ήταν για άρδευση, για να ποτίζουν οι χωριανοί μας τα χωράφια τους. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, αυτή η γεώτρηση, λόγω των μετάλλων του νερού, λόγω κακιάς κρίσης, κακιάς με κατασκευής της γεώτρησης, εγκρέμισε, βύθισε και πριν από δύο χρόνια, τότε που βγήκα και εγώ πρόεδρος της κοινότητας, πήγα στην περιφέρεια τον κύριο Γιανακούρα που είναι και παρόν μας εδώ και μου προσχέθηκε ότι θα φτιάξουμε τη γεώτρηση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ήρθε η ώρα να χτυπηθεί αυτή η γεώτρηση που είχαμε υποσχεθεί στους χωριανούς μας ότι θα ξαναλειτουργήσει για να ξαναπαράγουν έργο και να ποτίζουν τα χωράφια τους. Βρήκατε νερό δηλαδή? Βρήκαμε μια ποσότητα νερού, ακόμα δεν την έχουμε υπολογίσει πόση ποσότητα είναι, 30 κυβικά είναι, 40, 20 κυβικά την ώρα. Κύριε Μαχαίρε, πόσους κάμπους, δηλαδή τι θα άρδευτεί? Πόσο κάμπο είναι εδώ από κάτω, κτήματα? Είναι ο κάμπο τη Μανθηρέα, ξεκινάει από την περιοχή που είμαστε εδώ και καταλήγει μέχρι την Τάκα. Θα εξυπηρετήσει όλου δηλαδή του παραγωγού αυτή η γεώτρηση, ή θα χρειαστεί και κάτι στο μέλλον? Όλου του παραγωγού αυτή η γεώτρηση δεν του εξυπηρετάει. Ναι. Με τη δυνατότητα του νερού που έχει. Αλλά έχουν και πηγάδια, παίρνουν και από την Τάκα μερική παραγωγή, οι οποίοι εξυπηρετούνται. Είναι παραγωγικό χωριό. Παραγωγικό. Είναι παραγωγικό χωριό. Έχουμε μεγάλους παραγωγούς με πολλές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Ήταν αναγκαίο λοιπόν αυτή ήταν. Εδώ καλλιεργούμε πατάτες, μήλα, κυπευτικά. Από πλευράς κυπευτικά, ό,τι να είναι. Ντομάτες, κολοκύθια, φασόλια, λαχανικά. Και οι πιο πολλοί από εδώ το χωριό μας πάνε στην Αθήνα, στις Λαϊκές. Και συνάμε και σε άλλες λαϊκές της περιφέρειας. Πότε βλέπετε δηλαδή να ξεκινήσει κανονικά και να αρδεύει αυτή η γεώτρηση? Η γεώτρηση θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί το έργο. Ναι, πότε το βλέπετε αυτό περίπου? Όταν θα χτυπηθεί και όταν, ας πούμε, υπάρχουν κάτι ελλείψεις. Μέχρι να απαιτηθεί να θέλουμε νερό. Να θέλουμε νερό. Εντάξει. Υπάρχουν κάτι ελλείψεις, ο οποίος μας είπε ο κύριος. Μέσα στο χειμώνα θα το ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρωθεί το έργο, γιατί χρειάζονται ορισμένα χρήματα ακόμη για να. Για να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί έχουμε και κλοπές εδώ. Μας αυτό έχουν ήθελα κλέψει. Να ρωτήσω, να έχετε και τέτοιες ζημιές? Εδώ σε αυτή την περιοχή ειδικά έχουμε κλοπές λόγω των κυνηγών, λόγω της τοποθεσίας που είναι. Μας έχουν κλέψει δύο φορές τους μετασχηματιστές και την εγκατάσταση μέσα. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή η εγκατάσταση μέσα λείπουν οι πίνακες, τα καλώδια, όλα. Αυτό στο κτηριάκι δηλαδή. Ναι, αυτό το κτηριάκι θέλει ορισμένο κόστος για να αποκατασταθεί. Αυτό το κόστος θα επιβαρυνθεί. Κύριε Γιανακούρα. Λοιπόν, η Περιφερειακή Αρχή, από την αρχή που ανέλαβε τις τύχες αυτού του τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έριξε το βάρος στον πρωτογενή τομέα. Είναι απόφαση του Περιφερειάρχη και όλης της Περιφερειακής Αρχής να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στον πρωτογενή τομέα τους παραγωγούς μας. Οι δύο πυλώνες άλλωστε ανάπτυξης Πελοποννήσου είναι τουρισμός και αγροτική οικονομία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ένα αίτημα των κατοίκων της Μανθηρέας εδώ είναι σήμερα πραγματικότητα. Βρεθήκαμε τον Περιφερειάρχη πριν από δύο χρόνια περίπου εδώ πέρα, μας έβαλαν το αίτημα αυτό και ήδη σήμερα πλέον το νερό βγήκε στην επιφάνεια. Έχουμε μια ικανοποιητική ποσότητα νερού για τα δεδομένα της περιοχής. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπαν εδώ, είναι γύρω στα 40 κυβικά την ώρα, αλλά άμα πάει λίγο πιο βαθιά μπορεί να βγάλει και παραπάνω. Όπως είπε και ο τοπικός πρόεδρος, ο Ηλίας Μαχαίρας, ότι αυτή η περιοχή είναι παραγωγική. Έχει αρκετούς νέους παραγωγούς που παράγουν αρκετά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν η περιφέρεια να είναι αρρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να παράξουν πλούτο, γιατί μόνο έτσι θα βγούμε από την κρίση, αν παράγουμε πλούτο. Από ό,τι μας λένε εδώ, υπάρχουν και κάποιες άλλες εκκρεμότητες που έχουμε για να ολοκληρωθεί το έργο. Εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Πιστεύω ότι μέχρι να έρθει η άνοιξη που θα απαιτηθεί το νερό για να ποτίσουν, θα είμαστε έτοιμοι ώστε να ποτίσουν την παραγωγή μας και έτσι λοιπόν να αυξήσουν την οικονομία της περιοχής μέσα από την αύξηση της παραγωγής. Το έργο πόσο ήταν το κόστος του? Το έργο ήταν 30.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και υλοποιήθηκε από τη ΔΕΙΑΤ. Μάλιστα. Κάποιο άλλο έργο απαιτείται, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά για την γενικότερη άρδρευση, δηλαδή κάποιο από την Τάκα, κάτι, όλα αυτά? Πού βρισκόμαστε εκεί?
Γενικότερο έργο εδώ, συγκεκριμένα για την τομέα της ίδρυυσης, της άρδευσης εδώ πέρα της περιοχής, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο.